Το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο κύριος Χατζηδάκη επιβεβαιώνει και ενισχύει την κριτική μα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει να επιβάλλει όσα δεν τόλμησαν ούτε οι πιο σκληρέ μνημονιακέ κυβερνήσει. Καταργεί το οκτάωρο και μειώνει του μισθού. Θεσπίζει τι ατομικέ συμβάσει και τι απλήρωτε υπερορίε. Καταλύει τι συλλογικέ συμβάσει και οδηγεί σε ανεξέλεγκτε απολύσει. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την ενθάρρυνση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Πραγματοποιεί μία επίθεση χωρίς προηγούμενο στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στο δικαίωμα της απεργίας και στοχεύει στον εκφοβισμό των εργαζομένων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Οι αναγκαίες διατάξεις ενσωμάτωσης, όπως για τη βία και την κακοποίηση στην εργασία και τις γονικές άδειες, δεν μπορούν να συγκαλύψουν τον αντικοινωνικό αντιδημοκρατικό και αυταρχικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου και την επιβολή της εργασιακής ζούγκλας. Εμείς θα δώσουμε αποφασιστικά τη μάχη μαζί με τους εργαζόμενους, στη Βουλή, στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία για να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα.